Πάμε να δούμε Αλέξανδρο Μπουρδούμη, ο οποίος μας αναλύει και μας περιγράφει προσωπικές του στιγμές. Ναι. Πάμε να δούμε τον Αλέξανδρο. Την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε, σου είχα πει να μου ιεραρχήσεις τα πράγματα στη ζωή σου, πώς είναι τέχνη, καριέρα, παύλα επιτυχία και προσωπική ζωή. Θυμάμαι τι μου είχες πει. Για πες μου τώρα, για να σου πω μετά. Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι δρόμος. Όλα είναι δρόμος. Έλα σε εδώ τώρα, τι θα απαντήσεις. Όλα είναι, όλα μέσα στη ζωή είναι. Νομίζω τώρα τι σημαίνει ιεραρχία, δεν ξέρω. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σου, αυτή είναι η ιεραρχία. Σε αυτή την περίοδο της ζωής. Οι προτεραιότητες μου είναι καταρχάς να έχω την υγεία μου, να έχουν την υγεία όλοι οι δικοί μου άνθρωποι, όλος ο κόσμος και ειρήνη στον κόσμο και να χαμογελάω. Είτε να χαμογελάω μέσα, περνώντας καλά μέσα από τη δουλειά μου, είτε στην προσωπική μου ζωή. Σημαντικό βέβαια είναι όταν και στην προσωπική σου ζωή είσαι ευτυχισμένος και είσαι χαρούμενος, σε βοηθάει πάρα πολύ και στο κομμάτι της δουλειάς, κατά ψέματα. Κάνεις όνειρα για το μέλλον. Ωραίο είναι. Αλλά δεν είναι μόνο το θέατρο, είναι όλα. Είναι και στη ζωή. Άλλαξες. Είσαι διαφορετικός. Προηγούμενη φορά. Τελευταίες φορές, ναι. Ναι, μπορεί. Η ζωή σε αλλάζει. Σε αλλάζει. Για πες, για πες. Τι είναι αυτό που σε έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Σε βλέπω πιο ήρεμο, πιο συγκροτημένο. Βάζεις στις απαντήσεις σου τη φράση προσωπική ζωή που δεν την έβαζες ποτέ. Εντάξει. Στην προσωπική μου ζωή είναι τα πράγματα έτσι πάρα πολύ καλά. Είναι όμορφα και εντάξει, απλώς δεν θα ήθελα να το υπεραναλύω. Ξέρω ότι θυμώνεις και δεν σου αρέσει να βλέπεις την προσωπική σου ζωή στα έντυπα. Μόνο, εντάξει. Δεν είναι και το καλύτερο μου, αλλά το έχω δεχτεί. Δεν είναι κάτι φοβερό. Πάντως, επειδή είδα φωτογραφίες, είστε πολύ ωραίοι. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν κρύβω την προσωπική μου ζωή. Μπορείς και να το κάνεις. Εντάξει, όπως θα βγω με τους φίλους μου, θα πάω και κάπου, είμαι καλεσμένος. Είναι ένα μέρος της ζωής μου και σίγουρα ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα μου το ξέρει, το κατανοεί και μαζί με καλή συζήτηση και κουβέντα βρίσκουμε τους τρόπους για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε σε εισαγωγικά. Δεν είναι κάτι φοβερό. Υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα πράγματα, πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Ευχάριστα. Αυτά ευχάριστα, λοιπόν. Και ούτε έχω κανένα λόγο να κρύβομαι, να λέω, να... πώς θα πάω, μπες εσύ πρώτη, να μπω εγώ δεύτερος και αυτό. Αυτά είναι χαζά. Αν είσαι καλά, είσαι καλά. Δεν μπορώ να μιλήσω και με μεγαλύτερη άνεση για αυτά. Θέλω να τα κρατάω για μένα, όπως λέμε, είναι προσωπικά δεδομένα. Αλλά από εκεί και ύστερα ξαναλέω, δεν κρύβομαι κιόλας. Δηλαδή, η χαρά δεν κρύβεται, ας πούμε, και υπάρχει. Χαρούμενος αυτή την περίοδο. Σαφώς είμαι χαρούμενος. Αλλά όλο το υπόλοιπο κομμάτι, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, επισημοποιήσεις και όλα αυτά, δεν ξέρω. Καλύτερα ξέρεις. Καλύτερες οι πράξεις. Για εσάς τους ηθοποιούς, για τους καλλιτέχνες, που είστε αντικείμενο θαυμασμού για πολλές γυναίκες, το να δημοσιοποιείτε μία σχέση δεν είναι τροχοπέδι, ας πούμε, δεν στέκεται ως εμπόδιο. Στις θαυμάστριες πιο πολύ, ξέρω, στην εκδήλωση αυτού του θαυμασμού. Ναι, δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Άνθρωποι είμαστε και εμείς κάνουμε μια σχέση. Τι να κάνουμε. Το δικαιούστε. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Δεν είναι κάτι που περνάει από το μυαλό μου και λέω, α, μην γίνει αυτό γιατί θαυμάστριες. Όχι. Πάντα ο κόσμος που έρχεται στα καμαρία είναι πάρα πολύ γλυκός απέναντί μου. Αυτό διαπιστώνω. Πολύ θετικός. Και μου λένε και πράγματα επειδή μαθαίνουν και εκείνοι. Σε έχουν πει για σχέση σου, δεν μας αρέσει αυτή. Ναι, μου το έχουν πει και αυτό. Αυτή δεν μας αρέσει. Ναι. Δεν σου ταιριάζει αυτή. Δεν σου ταιριάζει. Εμείς... Τι απαντάς εκεί. Εγώ λέω τίποτα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευγενικός και. Έχει δίκιο ο κόσμος. Ξέρεις, κουβέντα να γίνεται. Αποδείχθηκε σωστός ο κόσμος. Υπάρχει. Μας το είπα. Ναι, αποδείχθηκε. Εκείνη την ώρα δεν το σκέφτεσαι. Όχι. Αρέσει που μεγαλώνεις. Ναι, γιατί λέει, μια χαρά. Θεωρητικά πρέπει να το ευχαριστιέμαι. Λένε ότι οι άντρες όταν μεγαλώνουν γίνονται ακόμα καλύτεροι, ομορφαίνουν. Μειώνεις αυτό. Ότι κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω πόσο όμορφος είμαι σήμερα. Περισσότερο από παλιά. Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με εμάς αυτό. Ξέρεις τι βγάζουμε στον άλλον.
Τώρα έχω μια σχέση και είμαι αφοσιωμένος εκεί, οπότε δεν το σκέφτομαι καθόλου. Είσαι πολιτικοποιημένος? Όχι, δεν πάω από την έχω προσθέσει. Ξέρω ότι έχεις λόγο, έχεις άποψη για τα πράγματα. Άποψη, ναι, όπως όλοι μας. Δεν είναι όλοι μας. Ναι, εντάξει, πολιτικοποιημένος είμαι. Κομματικοποιημένος δεν ήμουν. Δεν υπήρξα ποτέ μέλος κάποιου κόμματος. Αλλά παρακολουθώ πολύ στενά τα πράγματα και όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Και είμαι διστακτικός στο να πιστέψω τον οποιοδήποτε πλέον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη για την αποκαλυπτική του αυτή συνέντευξη που παραχώρησε.